Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και έχω πάντα δίπλα μου τον Χρήστο. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τη Χριστίνα από την εκπομπή του κύριου Μάνεσης. Από τον κύριο Μάνεσης, σωστά το λέω. Του Αλφα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σήμερα Χριστίνα θα μας κάνει ερωτήσεις αυτή αντί να τις κάνουμε. Απλά και ανδρικά. Απλά και ανδρικά. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. What we do here is go Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θυμάμαι αυτό. Εξηγώ, ίσως είναι κάτι που θα εξηγώ το εξής. Επειδή εδώ έχουμε πολυσύνθετα και πολυσχηδή ταλέντα όπως ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης. Εμείς τις δραστηριότητες μας, ό,τι κάνουμε, τις αποκαλύπτουμε. Θα σας παρουσιάσουμε τώρα, η ιδέα ανήκει στο Γιώργο του Γρηγοριάδη. Μπράβο, Γιώργο. Γιατί το χρειάζεται. Μπράβο, Γιώργο. Ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, ο οποίος είχε μια δυστοκία σε κάποια ζητήματα, αλλά δεν είπε όχι στη μόρφωση, δεν είπε όχι στην γνώση. Και πήγε να παρακολουθήσει τα σεμινάρια για τις σχολές των ειδικών. Ειδικό σε τι? Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι πλέον υπάρχει η πρώτη ακαδημία για φλερτ στη χώρα μας. Αυτό ήταν λοιπόν και μια ιδέα, εκτός από το ότι μπορεί να πάει οποιοδήποτε να συμβουλευτεί για να κάνει το φλερτ με την τεχνική που χρειάζεται. Είναι και success story, γιατί αυτά τα τρία παιδιά είναι και πτυχιούχοι, Νίκο. Άφησαν τις δουλειές τους. Το καλό φλερτ έρχεται κανένα δύο πτυχία. Άφησαν τις δουλειές τους και βιοπορίζονται τελείως από αυτό. Η ακαδημία είναι εδώ και 5 χρόνια και υπάρχει μεγάλη προσέλευση και θα το δει ο κόσμος. Πού θα πας το βράδυ? Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά. Είμαι μπερδεμένη. Θέλω χρόνο. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να σου πει κάτι τέτοιο. Το φλερ είναι μια ανεπτυγμένη μορφή επικοινωνίας και η επικοινωνία είναι μια μορφή ανταλλαγής. Θα πρέπει να το θυμόσαστε για πάντα αυτό. Την ώρα που σχέσεις ξεκινούν και εξελίσσονται μέσω των social media, υπάρχουν και κάποιοι που επιμένουν στο φλερτ με τον παραδοσιακό τρόπο. Και καλά είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά κάποια στιγμή πρέπει η επικοινωνία να γίνει face to face. Εντάξει, γιατί αν δεν γίνει face to face, δεν μπορείς να δεις με τι άνθρωπο έχεις να κάνεις πραγματικά. Τρεις πτυχιούχοι, αλλά πάνω απ' όλα φίλοι, διδάσκουν πώς να πλησιάζετε τις γυναίκες. Μία όχι και τόσο εύκολη υπόθεση. Τα μαθήματα φλερτ διδάσκονται και από το κανάλι τους στο YouTube. Απλά και αντρικά. Είμαστε μια σχολή η οποία βοηθάει τους άντρες να γίνουν ακόμα καλύτεροι στο επικοινωνιακό κομμάτι και στο φλερτ με τις γυναίκες με το άλλο φίλο. Οι γυναίκες που μου αρέσουν δεν με βρίσκουν ελκυστικό. Πάμε! Επειδή είχαμε θέμα εμείς οι ίδιοι, αρχίσαμε μέσω πόνου, μέσω απορρίψεων, να βελτιωνόμαστε και να βλέπουμε ότι εν τέλει δεν είχε να κάνει πολλές φορές με τη γυναίκα, αλλά είχε να κάνει με εμάς τους ίδιους και με το πώς αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι. Ξεκίνησα σαν ηλεκτρολόγος, στη συνέχεια έκανα μετάβαση σε ένα κομμάτι, σε μια εταιρεία σε πωλήσεις και στη συνέχεια βέβαια αποφάσισα μαζί με τους άλλους δύο συνεταίρους μου και καλύτερα και φίλοι στην αλήθεια είναι, ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και έχω δίπλα μου τον Χρήστο και τον Θέμη. Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα θα ζητήσουμε πώς βάζουμε κριτήρια και τι σημαίνει αυτό για το φλερτ. Προσωπικά έχω υπάρξει στην προηγούμενη καριέρα σε μεγάλη πολυεθνική εκπαιδευτής για πολύ καιρό και management, αλλά η εξειδίκευσή μου είναι συναισθηματική νοημοσύνη. Πληροφορική έχω σπουδάσει, δεν το χρησιμοποίησα πάρα πολύ, γιατί πολύ γρήγορα κατάλαβα στη ζωή μου ότι δεν είναι κάτι που με τρελαίνει. Μας βλέπουν στο website μας, μας βλέπουν στο YouTube, εδώ ακριβώς γίνεται και εκπομπή απλά και ανδρικά και εκεί πέρα από κάθε κάθεται ο Θέμης, ο τρίτος παρέας του απλά και ανδρικά, ο οποίος σχολείται περισσότερο με το στυλ. Και αυτή τη στιγμή έχει μάθημα. Είμαι ο Θέμης από το Men of Style. Κάνουμε το μάθημα του στυλ, το πρακτικό κομμάτι. Παιδιά, θέλετε να πείτε μια κουβέντα? Πώς αισθάνεστε? Τέλεια, το καλύτερο στυλ. Αν έχεις συναισθήματα και χρόνο, αν μείνεις σε μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών, τότε θα είσαι φλα.
Και αυτό σημαίνει ένα πράγμα, βαρετός. Κατά μέσο όρο οι ηλικίες που έρχονται είναι περίπου 18 με 35. Ωστόσο έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι και 40 είναι και 45 άνετα. Αν μπορεί ένα πρόγραμμα να κρατήσει μια εβδομάδα, μπορεί να κρατήσει και δύο μήνες. Γυναίκες τριγύρω πολλές παραπονές, αλλά ποτέ ποτέ δεν είναι αρκετές. Γυναίκες γιατί δεν έρχονται να μάθουν να φλερτάρουν? Καλή ερώτηση. Γιατί η προσέγγιση κατά τη δικιά μας άποψη πρέπει να είναι πρωτοβουλία του άντρα. Και φυσικά τους υποστηρίζουμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και ένα χρόνο αφού θα τελειώσουν θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Το κανάλι μας στο YouTube έχει αυτή τη στιγμή περίπου 24.000 εγγραφές και είμαστε οι άνθρωποι, η εταιρεία, η ομάδα, η παρέα που πρωτοποριακά, αν θες, έφερε αυτό που λέμε μεθοδολογική προσέγγιση γυναικών στην Ελλάδα. Με το φιλικό εκείνη τη στιγμή, ειδικά κατά τη διάρκεια που λέει βασικά για πάντα, έχει ανάγκη ανατακτά διαστήματα να αισθάνεται ότι στην δύσκολη στιγμή μπορεί να στηριχθεί σε ένα ισχυρό αρσενικό.